Λοιπόν, πώς το λένε αυτό το τσιτάτο, αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτο. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ο λόγος στον αρχηγό της ομάδας, έναν άνθρωπο του οποίου τη φωνή δεν την ακούμε ιδιαίτερα. Εγώ δεν τον έχω ακούσει. Λοιπόν, θα τον ακούσεις τώρα και θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο το Δελιζήσι. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καλά? Είμαι καλά, εσείς? Τα αποφεύγεις γενικότερα τα μικρόφωνα, τις κάμερες, όπως ο διάλογος στο λιβάνι? Όχι, απλά δεν είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι στο γήπεδο. Όχι να μιλάω. Δεν μου αρέσει να μιλάω. Ναι. Και ειδικά στα... όταν τα πράγματα είναι εύκολα. Δηλαδή σου αρέσει να μιλάς στα δύσκολα? Βγαίνεις μπροστά στα δύσκολα? Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Η ομάδα είναι πρώτη. Τι να βγαίνουμε και να μιλάμε. Mm-hmm. Μιλάει η δουλειά στο γήπεδο. Σωστά. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά, Γιώργο, πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι έμεινε την Κυριακή με την αναγέννηση Καρδίτσας. Από αυτό, ναι, κάνοντας μια πρώτη σούμα, γιατί πλέον λέμε ότι βγήκε το πρώτο μισό, είσαι ικανοποιημένος? Περίμενες κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο? Κοιτάξτε, να πάμε ένα-ένα τα παιχνίδια από την αρχή και πούμε ότι κάναμε ένα κακό αποτέλεσμα στο Αίγιο και ένα με τον Καραϊσκάκη. Ναι. Αλλά θα μπορούσαμε να μην κερδίσουμε στο Γεργοτέλη, να μην κερδίσουμε στο 90 στα Τρίκαλα, οπότε σχεδόν μία ή άλλη είναι. Ναι. Οπότε η συγκομιδή είναι ικανοποιητική, θα έλεγα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αν το έλεγες και εσύ της άλλης, ναι, ότι είμαστε έτσι, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω, είναι νομίζω το γεγονός ότι ο Άρης είναι αήττος. Έχει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Μάλιστα, το Σάββατο δέχτηκε γκολ για πρώτη φορά μετά το παιχνίδι με τη Δράμα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα κλειδιά της φετινής πορείας του Άρη. Σίγουρα. Οι άμυνες δίνουν πρωταθλήματα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Γενικότερα πάντως έχει πάρει και πολλά παιχνίδια στο τέλος η ομάδα. Ένα από αυτά το πήρε και προχθές στις Σέρες κόντρα στον Πανσεραϊκό. Εκεί που φάνηκε να το ελέγχεται το παιχνίδι, ήρθε αυτό το γκολ. Και μάλιστα πολύ ωραίο γκολ βέβαια από τον Τσιμίκα. Αλλά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και το πήρε στο τέλος. Εντάξει, η ομάδα δείχνει χαρακτήρα, δείχνει ότι δεν παρατάει κανένα παιχνίδι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Προσωπικά, αν θέλετε, εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν και στο 90. Νόμιζα ότι έχει άλλα 20 λεπτά το παιχνίδι. Δηλαδή τόσο... Δηλαδή το πιστεύουμε πάρα πολύ. Δεν αγχωθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήμασταν κυρίαρχοι από το πρώτο λεπτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω, αλλά... Μπήκε ένα γκολ από το πουθενά, θα έλεγα, με ένα... Από ένα λάθος. Εντάξει, έγινε ένα καταπληκτικό χτύπημα. Mm. Και δεχτήκαμε ένα τέρμα. Αλλά δεν το βάλαμε κάτω, συνεχίσαμε και ήρθε η δικαίωση στο τέλος. Ήταν από τις καλύτερες, νομίζω, εκτός έδρας εμφανίσεις. Γιατί η ομάδα όντως ήταν πολύ μεστή, πολύ σοβαρή. Ήταν μια πιστική εμφάνιση, θα έλεγα. Με τον Πανσεραϊκό. Κοιτάξτε, κάναμε και άλλες καλές εμφανίσεις. Απλά διαβάζοντας και εγώ και σε ραδιόφωνα έτσι που ακούμε, ότι η ομάδα δεν παίζει, η ομάδα έχει... Μια χαρά είναι η ομάδα, ούτε πρόβλημα έχει η ομάδα. Και ο κόσμος του Άρη να γνωρίζει ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Απλά η Β' Εθνική είναι εντελώς διαφορετική από την Super League. Ναι. Θέλει υπομονή, δεν είναι εύκολο να κερδίζεις τα παιχνίδια στο πρώτο ημίχρονο. Αν και η ομάδα μας, ο στόχος της είναι αυτός, να βάζει γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Αν πιστεύω ότι με όποια ομάδα και να παίξουμε, κάνουμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο φίλος του Άρη το ξέρει, το αντιλαμβάνεται αυτό που λες. Από την άλλη όμως, πολλές φορές μπερδεύεται με αυτά που έχει βιώσει τα προηγούμενα χρόνια, είτε στην Ευρώπη είτε στη Super League, και γι' αυτό είναι αυτή και αυτή η απέτηση για καλύτερη μπάλα. Ναι, είναι λίγο. Ενώ ειδικά πέρσι, αυτό που λες το κατάλαβε, και το κατάλαβε με πολύ άσχημο τρόπο, μένοντας στην κατηγορία και χάνοντας πάρα πολλούς βαθμούς ο Άρης πέρσι. Έτσι ακριβώς. Σίγουρα ο κόσμος του Άρη έχει ζήσει πολλές καλές στιγμές. Απλά δική μου άποψη, ότι ο κόσμος πρέπει να κοιτάει το τώρα, να ζει το τώρα. Ναι. Σίγουρα δεν μπορεί να ξεχνάει τι πέρασε, αλλά θέλω να πω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Άρη. Απλά να κάνει υπομονή και να ζήσει, να βιώσει δηλαδή αυτή την κατάσταση που περνάει τώρα ο Άρης, να τελειώνουμε από αυτή τη Β' Εθνική και ο Άρης σιγά σιγά να βρει το δρόμο του. Mm-hmm. Έχεις δέσει από ό,τι βλέπουμε με τον Σόουζα, τα 5 γκολ παθητικό σε 16 παιχνίδια, 15 παιχνίδια, εντάξει, το ένα είναι με τον Αχαρναϊκό, νομίζω το μαρτυρούν. Αν και πάντα λένε ότι δεν είναι μόνο δουλειά των στόπερ ή του τερματοφύλακα η άμυνα, είναι συνολικό.
Κοιτάξτε, για να έχεις μια καλή αμυντική λειτουργία είναι από το σύνολο της ομάδας, όχι από δύο παίκτες και τρεις. Σίγουρα με το Σόζα έχουμε δέσει πάρα πολύ, είναι ένας φανταστικός παίκτης κατά την άποψή μου, ένας δουλευταράς, σκύλος θα έλεγα μέσα στο παιχνίδι και στην προπόνηση, που καλύπτει τις δικές μου αδυναμίες και εγώ τις δικές του. Είναι αυτό που έτσι ταιριάζει και στο δικό σου στυλ παιχνίδι, γιατί είσαι ένας ψηλός, πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, καθοδηγείς πολλές φορές την άμυνα, έχεις αυτό το ρόλο και ο Σόζα είναι διαφορετικό κράμα αμυντικού, ρε παιδί μου, είναι, πώς, δεν ακριβώς. Είναι κοντός, δεν μπορούμε να το πούμε κοντό, αλλά είναι σε σχέση με εσένα είναι πιο κοντός, εντάξει. Είναι ένα διαφορετικό στυλ. Ακριβώς, δηλαδή όντως. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε κουμπώσει αρκετά καλά και ας φαίνεται αυτό, φάνηκε δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Πάντα όμως λένε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι πολλές φορές, και το λέω τώρα μετά από ένα από τα λάθη που έκανε ο Μουμίν, που ήταν πολύ καλό σε όλο το παιχνίδι, αλλά έκανε ένα λάθος το οποίο στήχησε, αλλά πάντα λένε ότι οι στόπερ αναδεικνύονται πολλές φορές από το πόσο καλά είναι τα αμυντικά χαφ που έχουν μπροστά τους. Έχουμε δύο αμυντικά χαφ καταπληκτικά. Από τα καλύτερα όχι στην κατηγορία και στην Super League. Και τα παιδιά που είναι από πίσω βέβαια. Και ο Νίκης, αλλά ναι. Για το Μουμίν και για το Νιντζόγλου το δείχνει και η πορεία τους. Εντάξει, τώρα ένα λάθος που έκανε ναι, μέσα στο ποδόσφαιρο. Δεν κάνει λάθη. Ναι. Όλοι κάνουν. Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Γιώργο, ακριβώς αυτό έκανε ένα λάθος και είναι σημείο αναφοράς. Γιατί πραγματικά έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις ο Μουμίν φέτος. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν μηδενίζει την εικόνα το όχι, ένα λάθος που έχει κάνει. Ίσα-ίσα νομίζω ότι όταν δεν έπαιξε με τον Καραϊσκάκη και όταν βγήκε με τον Πανεγιάλιο, ήταν ίσως και. Φάνηκε η απουσία του. Μπράβο, ήταν ίσως τα χειρότερα διαστήματα που είχε ο Άρης. Συγκυριακά βέβαια. Οκ, δεν αλλάζει ένα σπίτι όλη την εικόνα. Αλλά υπήρξε αυτό. Γιώργο, νομίζω έχω την αίσθηση, επειδή ήμουν προχθές στις αίρες, ότι το ευχαριστηθήκατε πολύ το παιχνίδι για δύο λόγους. Ο ένας ήταν για την καταπληκτική ατμόσφαιρα των φίλων του Άρη που το έκαναν Βικελίδης. Και ο δεύτερος, εδώ νομίζω ότι θα με δικαιώσεις, γιατί ήταν πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος. Και σας βοήθησε να παίξετε ποδόσφαιρο. Σίγουρα ήταν και βρεγμένος ο αγωνιστικός χώρος και μας έδωσε μια άλλη ταχύτητα που χρειάζεται και την έχει η ομάδα μας. Σίγουρα δεν μας βοηθάει το δικό μας το γήπεδο. Ναι. Δεν μας βοηθάει. Για την ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα. Για τον κόσμο το Άρη τι να πούμε, είναι καταπληκτικός. Μας βοηθάει κάθε εβδομάδα και θέλουμε και περισσότερο κόσμο δίπλα μας. Και ο κόσμος πρέπει να εμψυχώνει την ομάδα συνέχεια. Αυτό θα σας πω κάτι που έγινε με τον Καραϊσκάκη. Στο πρώτο ημίχρονο ο κόσμος είχε λίγο μια γκρίνη, έβγαζε μια δυσαρέσκεια. Από το 70, αν θυμάστε, μέχρι το 95 που τελείωσε το παιχνίδι, ο κόσμος τότε μαζεύτηκε, όλοι βγάλαν ένα ωραίο συνέστημα προς τους παίχτες και τραβήξαν πάνω την ομάδα. Τότε είχε μια όθηση παραπάνω η ομάδα. Έτσι πρέπει να είναι από την αρχή. Αυτό νομίζω υπήρχε πολύ και στο μάτς με την Παναχαϊκή. Με την Παναχαϊκή που σκοράρεις εμείς δίνεις το μπράβο, δίνει. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και υπήρχε πάρα πολύ το καταλάβει. Δηλαδή όλοι το αντιλήφθηκαν όσοι ήταν στο γήπεδο ότι με την Παναχαϊκή βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος. Πάρα ο πολύ, κόσμος. Πάρα πολύ. Τον έχουμε ανάγκη τον κόσμο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δική σου παρουσία γενικότερα είναι κατά κάποιο τρόπο, Γιώργο, και ενός δεύτερο προπονητή μέσα στο παιχνίδι και γενικότερα στα αποδυτήρια. Είσαι ένας από τους αρχηγούς, είσαι έμπειρος, την ξέρεις την κατηγορία, έχεις και αυτό το ρόλο. Σίγουρα δεν έχω, εντάξει, νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Δεν χρειάζεται να το λέω εγώ. Και εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Φαίνεται. Γι' αυτό έχω έρθει κιόλας. Ναι, ήσουν από τις πρώτες επιλογές, δεν το σκέφτηκες ιδιαίτερα. Όταν σε πήρε, νομίζω, ο Παύλος ο Μυροφορίδης, δεν χρειάστηκε παρά μόνο 5 λεπτά είναι, για να αποφασίσεις να κάνεις το βήμα. Ούτε πέντε. Τι διαφορά βλέπεις, εντάξει, πλέον από μέσα του φετινού Άρη με τον Άρη που αντιμετώπισες πέρυσι ως αντίπαλος? Κοιτάξτε, φέτος η ομάδα είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Δεν παρατάει ούτε λεπτό στο παιχνίδι της και ο στόχος της είναι η νίκη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο να πούμε ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και στο τέλος ήρθαμε ισοπαλία, χάσαμε. Αυτό για μένα τουλάχιστον έρχεται σε δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει η ομάδα να βγει και να βγει πρώτη.
Για να βγεις όμως πρώτος πρέπει να κοιτάς και το αποτέλεσμα. Πάνω απ' όλα είναι το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η εικόνα κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών θα είναι και καλύτερη. Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η νίκη, μετράει η νίκη. Σωστό. Και από ό,τι φαίνεται... Πέρσι η ομάδα δεν το είχε αυτό. Δηλαδή όποια ομάδα έπαιζε με τον Άρη, νομίζω εγώ ότι πίστευε ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Πέρσι πολλοί είπαν ότι πέρσι θα έλεγε 1-1 το προχθεσινό μάτς. Μπορεί. Yeah. Πέτσι, αν... Όχι, είχε τέτοια αποτελέσματα. Είχε. Τα περσινά, ναι, είχε, έτσι ακριβώς. Είχε τον έπαιζε και το μάτς έπαιζε, έτσι, στο 2-2 ή όχι. Ναι, ναι, έπαιζε, ναι. Στο 2-2 με τον Απόλλωνα, το 0-0 με τη Σπάρτη, το 1-1 με τον Αγροτικό Αστέρα, 1-1 με τον Εγινιακό, είχε πολλά τέτοια παιχνίδια ο Άρης πέρσι που του στήχησαν στην τελική, γιατί παρόλο που πήρε 77 βαθμούς δεν κατάφερε να ανέβει. Τώρα έτσι, βέβαια έτσι, έχει 42 ο Άρης. Φαντάζομαι ότι αν ξεκινούσατε και σας έλεγαν ότι μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρώτου γύρου είχατε 42 βαθμούς, θα υπογράφατε όλοι. Σίγουρα θα υπογράφαμε. Αλλά εντάξει, εμείς δεν κοιτάμε ή δεν κοιτούσαμε μάλλον ποια θα είναι η συγκομιδή. Κοιτάμε μόνο κάθε παιχνίδι που έρχεται. Ναι. Αυτό έχει, για να πάρεις και το πρωτάθλημα πρέπει να κοιτάς αυτό. Όταν κάποια στιγμή η ομάδα μας έκανε 7 στα 7, κάποιοι βγάλαμε κάτι ότι έχουμε να κάνουμε μια τετράδα αγώνων που πρέπει να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς. Αυτό ήταν λάθος, π.χ. Ναι. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Πρέπει να κοιτάς ένα παιχνίδι και σιγά σιγά να μαζεύονται οι βαθμοί και να κάνουμε ταμείο στο τέλος. Πάντως από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, πάμε σε μια κούρσα με τρεις διεκδικητές από ό,τι φαίνεται, ξεκάθαρα, γιατί έχουν αποκτήσει μια μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι ο Άρης, Παναχαϊκή και Όφη, έτσι είναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Εμείς σε τρεις πιστεύω θα πάμε. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια έκπληξη στην πορεία. Αν και τα τρία καλά μήνα λίγο πίσω, οπότε δεν θεωρώ ότι θα μπουν κι άλλοι στο παιχνίδι. Ναι, και είναι δύο ομάδες που τις έχει εκτός έδρας, βέβαια, ο Άρης στο δεύτερο γύρο. Δεν μας απασχολεί. Ναι. Σωστό. Το ίδιο πράγμα είναι. Και ένα σχόλιο για το τελευταίο παιχνίδι που έχουμε με την Καρδίτσα. Κλείνει ο πρώτος γύρος. Η Καρδίτσα η οποία έχασε από την Παναχαϊκή χθες και έρχεται την Κυριακή για να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Φαντάζομαι ότι θα θέλετε ακόμη μια νίκη και ενδεχομένως να απευθύνουμε και ένα κάλεσμα και στον κόσμο, γιατί νομίζω για αξίζει αυτή η ομάδα. Για μας κάθε Κυριακή είναι πόλεμος. Δεν το συζητάμε. Όποιον και να παίζουμε. Είτε Όφη λέγεται είτε Καρδίτσα. Το ζητούμενο είναι τρεις πόντια και αυτό θα κάνουμε. Mm-hmm. Πώς βλέπεις τους άλλους δύο, γιατί δύο νομίζω ότι έχουν αυτό μείνει είναι. Να διεκδικούν. Mm-hmm. Πώς βλέπεις αγωνιστικά εννοώ. Βλέπεις τον Όφη ή την Παναχαϊκή, ποιον από τους δύο βλέπεις. Μας ακούν και στο Ηράκλειο, να ξέρεις. Ναι, ναι. Έτσι βλέπεις τη Λεβίλος. Λες για το Ηράκλειο. Βγαίνουν κάποιοι παίχτες, π.χ. στο Ηράκλειο που διάβασα, βγήκε κανένας παίχτης, μίλησε ότι ο Άρης π.χ. μπορεί να παίρνει τα παιχνίδια κάπως διαφορετικά. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει την ομάδα του, έτσι. Βγαίνουν και λένε πράγματα που δεν ισχύουν, είναι άστοχα εντελώς. Mm-hmm. Ο Όφη είναι μεγάλη ομάδα, έτσι δεν το συζητάμε. Εκεί που ήταν να διαλυθεί, βλέπουμε ότι σιγά σιγά παίρνει παιχνίδια, βρίσκει μια σταθερότητα, αλλά δεν νομίζω ότι ο Όφη μπορεί να αντέξει τόσο πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που μία ήττα αν κάνει, υπάρχει αναταραχή. Αυτό βλέπω. Ναι. Έχει τις επιπτώσεις, λες, της μεγάλης ομάδας, ότι πώς θα διαχειριστεί την... Νομίζω αυτό που είπες το έχει πει και ο Παπαδόπουλος, ότι δεν ξέρω τι θα γίνει αν χάσουμε ένα μάτς. Νομίζω ότι ο προπονητής, ναι. Εγώ πιστεύω, έτσι πιστεύω, θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, η Παναχαϊκή έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα. Βγάζει μια υγεία, έχει νεαρά παιδιά. Δεν νομίζω ότι έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν μέχρι τέλος. Έχουν ανθρώπους βέβαια που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα, αλλά ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολος. Α, εσύ μιλάς για την πρώτη θέση τώρα. Ναι. Για τη δεύτερη θέση τι βλέπεις? Δεν βλέπω τίποτα. Εγώ κοιτάω. Μόνο την πρώτη βλέπω. Εγώ τελειώσαμε. Την πήρα. Άρης, γεια σας. Μόνο την πρώτη. Ωραία. Θέλουμε ατάκα για Μυροφορίδη. Χθες μπήκε ένα κεφαλοκλείδωμα, νομίζω σου κάνει σε κάποια φάση.
Και νομίζω μετά πιάνει κεφαλοκλείδωμα και το Βαλεριάνο. Δεν ξέρω, εσένα δεν σε έφτανε κιόλας βέβαια λίγο, αλλά εντάξει. Γι' αυτό πήγε στο Βαλεριάνο, ήταν πιο προσιτός. Είστε πάνω, φίλοι, του έχεις αφιερώσει γκολ. Ναι, ναι. Ειδικά με την Παναχαϊκή που ήταν στο Βικελίδης, το είδαμε και τον τρόπο. Μια διαφορετική σχέση με τον κύριο Δερφορίδη, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα είναι σχέση σεβασμού, επαγγελματισμού. Όσον αφορά για το μια τάκα που λες, ο Παύλος είναι το Α και το Ω αυτή τη στιγμή στον Άρη. Αυτό να το ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι ο συνδετικός κρίκος, αυτό που πρέπει να έχει την ασφάλεια ο παίχτης, να μπορεί και να μιλάει και με τον πρόεδρο και να παίρνει, δηλαδή να βλέπει σαν έναν άνθρωπο να σου εμπνέει σεβασμό και σιγουριά. Αυτό είναι ο Παύλος ο Δερφορίδης. Αυτό ήταν τόσα χρόνια και νομίζω ότι είναι αδικείται που είναι στη Β' Εθνική. Είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στη δουλειά του στην Ελλάδα, πιστεύω. Αυτό δεν το λέω γιατί είναι φίλος μου, μπορεί να σας το πει οποιοδήποτε πιστεύω. Οι επιτυχίες του όλα αυτά τα χρόνια μιλάνε από μόνες τους. Αν ο Μυροφορίδης είναι το Α και το Ω, ο Σπανός τι είναι, το Κ και το Λ, το Σ, πού είναι ο Σπανός ακριβώς. Σίγουρα και ο Σπανός έχει κάνει μια... Η πορεία που έχει κάνει η ομάδα οφείλεται και στον προπονητή. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο του τεχνικού διευθυντή ή των παιχτών. Υπάρχει ένα σύνολο, ένα κούπομα καλό που ξεκινάει και από εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Να ευχηθούμε νίκη φυσικά εννοείται και στο παιχνίδι της Κυριακής αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα και να επιτευχθεί γρήγορα στόχος της Ανόδου και με το καλό εφόσον να επιτευχθεί να κανονίσεις και μια προβατίνα πάλι, έτσι, ναι. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Όλα καλά. Αυτό με την προβατίνα τι είναι τώρα, έχετε συνεννόηση μεταξύ σας. Όχι, ρε φίλε, έκανε τρομερό τσιμπούσι στην προετοιμασία την τελευταία μέρα. Υπό την αιγίδα του Γιώργου Δενζίζη, βέβαια. Οπότε νομίζω στο Ρήσιο πρέπει να οργανώσει κάτι τέτοιο με το καλό. Πώς θα πάει η ομάδα καλά, δεν γίνεται τέλος. Χωρίς προβατίνα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.